Είναι μια δράση που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «Μη σταματάς να βοηθάς» εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με μεγάλη μου χαρά, όταν εγώ ήμουνα τότε Γενικός Γραμματέας στον Ολυμπιακό, και με μεγάλη μου χαρά και σήμερα τη συνεχίζει. Σήμερα ως Διευθύντρια της UNESCO υποδεχτήκαμε αθλητές του Ολυμπιακού, όπου μαζί με τους αθλητές του Ολυμπιακού δώσαμε χαρά στους ανθρώπους που αυτές τις μέρες, φυσικά δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτές τις μέρες είχαν τη χαρά να συνομιλήσουν με τους αθλητές, να γευτούν ένα ωραίο ζεστό πιάτο φαγητό στην δομή εδώ, την καινούρια δομή της UNESCO που έχουμε φτιάξει, και φυσικά να ξαναγηθούν στους χώρους και στο υπνοτήριο το οποίο φιλοξενεί και πρόσφυγες από την Ουκρανία. Είμαι αρκετά χαρούμενος που ο Ολυμπιακός σαν ομάδα, σε σωματείο και πάνω απ' όλα ανθρώπινα στέκεται δίπλα σε τέτοιου είδους δράσεις. Είμαστε στο Δήμο Πειραιά, σε ένα πολύ καλό εγχείρημα για την ευαισθητοποίηση πιο πολύ των πολιτών προς τους πιο άπορους κατοίκους της περιοχής. Είδαμε και με τα ίδια μας τα μάτια, μας φιλοξένησαν εδώ και περιηγηθήκαμε και είδαμε τους χώρους μέσα, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν φαγητό μέχρι και σε 2.000 άτομα, το οποίο στις δύσκολες εποχές που διανύουμε λόγω
πολέμουν λόγω κρίσεων ενεργειακών ή και μη λόγω COVID. Είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι δράσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε εδώ, το θέλαμε. Τουλάχιστον να δώσουμε ένα χαμόγελο, να δώσουμε λίγη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν καθημερινά με τους δικούς τους δαίμονες. Και πρωτίστως πρέπει να αλλάζει και λίγο η καθημερινότητά τους, να βλέπουν κάτι διαφορετικό. Και εν κατακλείδη είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, που ήρθαμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι που είμαστε κομμάτι αυτής της οικογένειας, αυτού του συλλόγου που για άλλη μια χρονιά δείχνει την ευαισθησία και τη φιλανθρωπία, δείχνει το δρόμο και παράδειγμα για όχι μόνο άλλους συλλόγους αλλά όλο τον κόσμο, ειδικά οι μέρες σαν και αυτές που έρχονται γιορτές, να δείχνουμε συμπόνια στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Σήμερα κάναμε κάτι πολύ μικρό εμείς σαν αθλητές του Ολυμπιακού μπροστά σε αυτό που κάνει ο κόσμος εδώ πέρα καθημερινά, που βοηθάει αυτόν τον κόσμο με μία στέγη, με ένα πιάτο φαγητό. Και άλλη μια φορά μπορώ να πω πόσο υπερήφανοι είμαστε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο εδώ πέρα καλές γιορτές και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε δίπλα στον κόσμο, να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Άλλη μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Ολυμπιακού. Ήρθαμε σήμερα στη δομή της UNESCO στον Πειραιά να μοιράσουμε φαγητό στους άστεγους. Αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικό να νιώσουν και αυτοί τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Και εμείς ήταν τιμή μας που μπορέσαμε να βρεθούμε σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο και να δείξουμε έτσι την αγάπη μας. Επισκεφτήκαμε σήμερα τη δομή της UNESCO στον Πειραιά. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο μεσημέρι. Βοηθήσαμε στο μεσημεριανό, στο μοίρασμα του φαγητού. Μία πολύ ωραία ενέργεια και πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό. Ήρθαμε όλοι οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του ερασιτέχνη σε μία πάρα πολύ όμορφη δομή, ένα πολύ ωραίο κτίριο, περιποιημένο, καθαρό. Και βοηθήσαμε στο μοίρασμα για το μεσημεριανό σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Και θα ήταν κάτι πολύ ωραίο ότι όλοι οι άνθρωποι να βοηθάνε σε αυτή τη δομή, η οποία έχει κάνει φοβερή δουλειά και βοηθάει τους συνανθρώπους μας. Οπότε στον όμιλο για την UNESCO Πυρός και Νήσων, είμαι ο Γιάννης Μαρονίτσο, πρόεδρος. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους παίκτες όλων των ομάδων, για την ευαισθησία τους να έρθουν εδώ και να μας δώσουν αυτό το χαμόγελο, αυτή τη στήριξη που τόσο απαραίτητη είναι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Το έχουν ανάγκη πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι, οι ωφελούμενοι και όλοι μας αυτή την αίσθηση ασφάλειας που μας παρέχει αυτή η ομάδα που εκπροσωπεί τη χώρα, εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό, εκπροσωπεί τον Πειραιά μας, μας εκπροσωπεί όλους. Και έλεγα προηγουμένως ότι ήμουνα στο Μέξικο σε ένα ταξίδι, δεν ξέραν τον Πειραιά, δεν ξέραν την Αθήνα, αλλά ξέραν τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ όλα τα παιδιά από τα βάθη ψυχής μου για την παρουσία του σήμερα εδώ, μας έδωσε μεγάλη χαρά. Μας έδωσε κουράγιο και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων που τόσο το έχουμε ανάγκη, τόσο είναι απαραίτητο για μας.